Είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά, Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Μάρκου Βότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί, αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδιαρία, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, ακόμα και για το κουμπαρά του Κωστή που είναι πλαστικός, τα φτιάχνει όλα στο 85 27 27. Λοιπόν, ποιος? Ο Πετκανίτσας. Θέλω να μου πάει να μου σβήσει ένα κίτρινο λαμπάκι από ένα, πώς το λένε, αερόσακο που μου έσκασε. Έσκασε αερόσακο. Μου έσκασε ένα αερόσακο, ρε. Είχε πάρει η γυναίκα μου τα μάξι, καβάλισε ένα πεζοδρόμιο πριν κάνα δύο χρόνια. Έσκασε ένα μικρό αερόσακο, όχι ο μεγάλο. Και δεν τον έβαλα, τον πέταξα να πούμε. Και είναι αναμένο μόνιμο και λαμπάκι. Θες να πει στον εγκέφαλο Πετκανίτσα να το κάνει. Έτσι μου είπε, έλα να σου σβήσω, μου λέει, ανέβασα μια φωτογραφία που έτρεχα με 172 στην Εθνική Οδό και την είδε ο Πετκανίτσα. Πάτησε 172. Ξεμπούκωσα τα μάξια. Την πρώτη Δευτέρα μου λέει ο Πεντεμεζάς, λέει, κοίτα, μια φορά το μήνα, μια φορά το δίμηνο, επειδή είσαι πρώτη Δευτέρα, ξεκάπνισε το, λέει. Ω, από μια τροφάρα, ρε Γιώργη! Το ξεκάπνισε, δεν το τερμάτισα. Μπορούσε να πάει παραπάνω. 193 έχει τελική. Τώρα μετά από 14 χρόνια δεν νομίζω να τα πιάνει, αλλά 185, ποτέ, 193. 205 κοντερίσια. Το, κλέβει το κοντέρ πάντα, να ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. Δηλαδή, όταν λέει το κοντέρ 200, εσύ είσαι γύρω στο 192. Αναλόγως και το αυτοκίνητο. Κλέβει. Όλα τα αυτοκίνητα κλέβουν. Δεν υπάρχει κοντέρ που να μην κλέβει 7-8. Γιατί να κλέψει προς τα πάνω. Γιατί να κλέψει. Κλέβει, ρε. Για να συγκινήσει και να νομίζει. Όχι, ρε. Το κοντέρ κλέβει πάντα όλα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, άμα τρέχει εσύ με 140, ναι, λέει το κοντέρ 140, υπολόγισε ότι τρέχει γύρω στο 132. Εγώ, όταν πάω με ταξίδι, τρέχω με 150. Λέει 150. Σου λέω τώρα. Ναι. Λέω τώρα τρέχω με 143. 130 είναι το όριο και αν με σταματήσει, δικαστήριο δεν με πάει. Αλλάζουν τα πράγματα. Τι αλλάζουν τα πράγματα, τι με κάνει. Θα μου πει γιατί έτρεχες. Εντάξει. Γιατί πληρώνω 400 διόδια το που έτρεχα. Και έχω λάστιχα καινούργια, κάθε δύο χρόνια τα αλλάζω. Γι' αυτό έτρεχα. Σε δώσω λογαριασμό κάθε γιατί έτρεχα. Δεν ξέρω να τα αλλάζει. Βράσε καημένο τώρα μου πει γιατί έτρεχα. Έτσι κούσταρα και έτρεχα. Λογαριασμό να σε δώσω. Είμαι επικίνδυνο άμα τρέχω. Άμα είμαι σουρωμένο, φαγωμένο, δεν έχω λάστιχα, δεν έχω αυτό, είμαι επικίνδυνο. Τι υποτίμησε, Ρηγόρη, δεν μπορούν άλλο τα γερόντια. Ποια είναι υποτίμηση. Ποιοι είναι γερόντια. Τι. Ποιοι είναι γερόντια. Γερόντια είναι τι χαφ, πριν του Μίσιτ, είναι γερόντια. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Να εγώ φέρω άντρα 35 χρονών, παίρνει χάπι για να κάνει σεξ. Γερόντι είναι. Και κάτι εξιντάριδε που βάζουν κάτω 30 και τι αλλάζουν τα πετρέλαια. Χωρί χάπια, χωρί τίποτα. Ο γέρο είναι πώ είσαι. Και ο Κούγια είναι 68 χρονών. Αλλά το βλέπεις, 68 είναι ο κουκκιάς, 69 πάει, αλλά... Πλάκα μου κάνει. Τι πλάκα σου κάνω, άμα σου δώσει κανένα δυο μπουνιές, εσένα σε ρίχνει κάτω άμα θέλει. Δύσκολο. Τι δύσκολο. Δύσκολο. Τον είδα εγώ εδώ πέρα που ήρθε, που μας έδειχνε το ρολόι. Εύκολος έχει, γιατί είναι νευρικός. Σε αργός εσύ, αυτός είναι γλίγορος. Σπίρτο αναμένο. Εμένα μου άρεσε ένα πράγμα πάνω. Ναι, τι σ' αρέσει πάνω του. Ότι πάει μόνος. Δεν πάει με μπράβους. Έχει τρέλα στο κεφάλι. Ούτε σκύλο να τον φυλάει έχει. Να πούμε ούτε όπλο ούτε τίποτα. Πάει μόνος και γι' αυτό τον γουστάρω να πούμε. Λοιπόν. Και με το Μελισσανίδη που πλακώθηκε τον ορμήξαν 3-4 γορίλες. Τον Κούγια. Δεν πήγε ο Μελισσανίδη να πει, αλλά οι δυο μας να τα βρούμε. Εντάξει. Όπως και ο Μαρινάκης όταν πλακώθηκε με τον Βασίλη Κωνσταντίνου, πήγαν οι γορίλες και του λέει ο Κωνσταντίνου. Άμα θες λέει να βρεθούμε, δεν μπορεί. Διώξε δεν τους γορίλες, να δεις θα πάθεις του λέει. Την 72 ο Κωνσταντίνου. Μποξέρι ήταν. Μπάσκετ έπαιζε. Μποξέρι ήταν, ένα 73 ακτίνος να πούμε. Πάμε παρακάτω. Και το βλέπεις και στην ηλικία του, καρδιέται θύριο. 72 και έχει βγει και 4 τόνους ουίσκι. Και τι σημασία έχει. Πώς δεν έχει, όλα μετράνε. Σκαρί γερό παιδί. Πάμε παρακάτω, λέγε. Τελειώσαμε αυτά τα δύο παιχνίδια. Τι να πούμε άλλο για αυτά τα δύο παιχνίδια. Να δώσω συγχαρητήρια. Το πέναλτι ήταν του ΠΑΟΚ. Ήτανε το σπρώχνιο, το ταγάρι, εγώ το είδα από την αρχή. 100% είναι πέναλτι. Τώρα για 20 δευτερόλεπτα, εγώ δεν αμαλώσω τώρα. Ήταν 20 δευτερόλεπτα, μετράω τώρα τα δευτερόλεπτα. Ένα φάουλ που έγινε πιο μπροστά και δεν το έδωσε. Στον Περέα είναι φάουλ και κακός δεν το δίνει. Αλλά όταν έχω εγώ 94 λεπτά, 100 λεπτά, ένα διαιτητή που παίζει 50-50, έχει δώσει τα πάντα υπέρ και κατά του ενός και του άλλου. Μακάρι εγώ που έχω δει εγώ γκαγκάτσιδες στην ΕΠΟ. Πώς του λέει, σαρίδες. Σαρίδες. Κοκαλιάριδες. Κοκαλιάριδες. Μακάρι να έχω τέτοιες διαιτησίες και ασμαδικές σε μία φάση.